συνάντηση να πάει. Κάνουμε μια κουβέντα τώρα εμείς. Μια κουβέντα τελευταία μου εδώ, την τελευταία παράδοση. Και από εκεί και πέρα, εγώ μετατρέπω πολίτης απλώς, ήδη είμαι από τη 31 από εχθές, δηλαδή το βράδυ 12. Είμαι ευτυχής που δεν είχα καμία καλιά τελευταία στιγμή. Για να τρέχω από το σύνολο που έτυχε με ένα το ανάποδο, έχει πει καλιά πλημμύρα και κατάρρευση σε ρόλα. Και αποτέλεσμα, έτσι, πιστεύω ότι η παράδοση ήταν ομαλή, ήταν σε πνεύμα καλή συνεργασία. Εγώ νιώθω ότι ενεργήσαμε σαν να παραδίδαμε σε κάποια τη παράταξη. Δηλαδή, δεν ξεχωρίσαμε ότι ήταν πολίτε αντιπολίτευση. Θεωρούμε τώρα ότι μπορεί να είναι καινούργια. Δοκιμάζεται ένα άλλο τρόπο λειτουργίας της διοίκησης. Εγώ πιστεύω ότι η επιλογή των πατρινών ήταν η κατανοητότερη, επειδή έπρεπε να επιλέξει από αυτά τους δύο που έφτασε στο πέρας. Και θεωρώ ότι στην κυρία Θέρμανη, όπως είναι η προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δήμου, η προάσπιση της δημοτικής περιουσίας και η προτεραιότητα που πρέπει να δώσουμε αυτή την περίοδο ιδίως στις ομάδες και τις καλύτερη ανάγκη, ταυτιζόμαστε στις προθέσεις το ίδιο. Από εκεί και πέρα η διαφοροποίηση μπορεί να είναι πολύ μικρή. Στα άλλα θέματα ενδεχομένως να έχουμε άλλη αντίληψη και εκεί θα δείτε ότι δεν θα είναι για την πολίτευση της παραταξής μας όμοια με τις προηγούμενες. Εμείς θεωρούμε ότι σε μεγάλο βαθμό κοιτάγαμε περισσότερο πώς θα πλήξουμε την δημοκρατιακή και ας αυτό ήταν η βάση. Το πράγμα δεν θα είναι από εμάς. Θεωρούμε ότι αυτό που επέλεξαν οι πατρινοί πρέπει να του δοθεί η ευκαιρία και να βοηθηθεί για να δοκιμαστεί και μακάρι να πετύχει. Το ευχόμαστε αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η νέα δημοτική αρχή θα είναι λιγότερες από τις δυσκολίες οι οποίες θα αντιμετώπισε αυτή που απειλήθηκε και ακόμη αυτή που απειλήσε. Και το εύχομαι πραγματικά ότι είμαι σίγουρο ότι αυτό τα λάθη να είναι λιγότερα, όπως δεν κάνει και λάθη, και ότι πάμε να αλλάξει σελίδα προς τη θετική κατεύθυνση. Το εύχομαι ολόψυχα. Αυτά. Να ευχαριστήσουμε τον Χρυσού Δουδογιάννη. Όντως αυτή η περίοδος ήταν μια περίοδος καλής συνεργασίας. Είναι ένα τρίμηνο περίπου που είμαστε στον χώρο και είναι αλήθεια ότι εμείς δεν αισθανθήκαμε ότι είμαστε σε έναν χώρο όπου εχθρικό, ας το πούμε. Είναι ένας χώρος όπου γινόταν μια συνεργασία, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορέσαμε να προετοιμαστούμε για να καταλάβουμε από άλλη θέση και με καλύτερο τρόπο το τι γίνεται. Οι δυσκολίες είναι γνωστές. Η κατάσταση γενικότερη πολιτική στην Ελλάδα δεν πάει καλά. Αυτό θα έχει επιδράσει ούτως ή άλλως στο λαό μας. Απαιτεί μια τεράστια προσπάθεια. Σε αυτό δεν φτάνουμε μόνο εμείς. Πρέπει να συγκεντρωθούν πολλές δυνάμεις, πρέπει να συγκεντρωθεί ο λαός μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Γιατί η κατάσταση, παραγωγική διαδικασία δεν υπάρχει. Ο τρόπος ανάπτυξης που γίνεται για την πλήρωση πολύ τα υποφέρω και θα συνεχίζει αυτή η κατάσταση. Επομένως, δύσκολα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι και στην πορεία, σε καλό κλίμα, να βάλουμε κάτω από αυτό που όλοι αγωνιζόμαστε, ο καθένας από την δική τοπική γωνία, να πάμε τα πράγματα καλύτερα για αυτόν που αγωνίζεται στη ζωή του, που είναι άνθρωπος που προσπαθεί, αλλά αποτέλεσμα δεν βρίσκεται. Οπότε, ευχαριστώ για την μέχρι τώρα βοήθεια που είχαμε για να γνωρίσουμε καλύτερα τα πράγματα και θα έχουμε στο μέλλον και τη συνεργασία που απαιτείται και με την αντιπαράθεση και με, με τις παρατηρήσεις και με τις προτάσεις. Εμείς θα είμαστε ανοιχτοί ούτως ή άλλως σε όλους, ό,τι θετικό υπάρχει. Καλό δεύτερο.